Να με ευθύς αμέσως από μία ερώτηση ο καθένας, έτσι ώστε να πάρουμε όλοι το λόγο. Λοιπόν, και ξεκινάμε από την ΕΡΤΡΙΑ και την κυρία Γιάννα Τσατσάνη. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Άκουσα και διάβασα τη δήλωσή σας παραπάνω από δύο φορές. Βλέπω τον Πρωθυπουργό να κηρύττει μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκλογές. Αν επιμένετε σε αυτήν σας την εκτίμηση και μετά τον τρόπο που το ξεκαθάρισε ο κύριος Τσίπρας χθες στην συνέντευξη τύπου, ότι δεν προτίθεται ο ίδιος να πάει σε εκλογές, πού την στηρίζετε, πού τη βασίζετε? Οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται. Οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται. Ο Καραμαλής έκανε εκλογές και την προηγούμενη ο Αντώναρος τις απέκλειε. Το ένστικτο το δικό μου είναι ότι ο κ. Τσίπρας έχει μπροστά του ένα γολγοθά πολύ δυσκόλων μέτρων, τα οποία δεν θα αντέξει το κόμμα του. Με τη σημερινή του συγκρότηση το κόμμα έχει και βαρύδια, έχει ανθρώπους που δεν συμφωνούν στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και το γνωρίζει αυτό ο κύριος Τσίπρας. Έχει δύσκολες ψηφοφορίες και πάνω απ' όλα έχει ένα λαό έτοιμο να επαναστατήσει σε όλα τα στρώματά του. Θα ήταν λοιπόν λύτρωση για τον Τσίπρα, έτσι όπως το αισθάνομαι και όπως τον ζω εγώ στις συναντήσεις που κάνω, θα ήταν λύτρωση να κάνει τη δεξιά παρένθεση. Τι θα πει δεξιά παρένθεση? Να πει του Μητσοτάκη έλα να κυβερνήσεις, να τα κάνει μπάχαλο μέσα σε ένα πεντάμινο ο κύριος Μητσοτάκης και να έχει μπροστά του εκλογές με μηδέν πόνους. Θα ήταν αρκετά ευφυές από τον κύριο Τσίπρα και δεν πιστεύω να τη χάσει την ευκαιρία. Τώρα χρονικά, έτσι όπως έχει το ζήτημα τώρα με το ταξίδι στην Αμερική και με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αν γίνουν εκλογές τις βλέπω το αργότερο στον Οκτώβριο, δηλαδή μετά το συνέδριο. Αλλά μην περιμένετε, ας πούμε, ούτε εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα γίνουν εκλογές, αλλά αυτή τη στιγμή στο μυαλό του Τσίπρα πρέπει να υπάρχει αυτή, στο βάθος του μυαλού του, πρέπει να υπάρχει αυτή η εκδοχή κατά την άποψή μου. Αν μου επιτρέπετε ακόμη μια ερώτηση, ως συνέχεια της απάντησης του Προέδρου, είπατε για κρίσιμες ψηφοφορίες θα στηρίξετε την κυβέρνηση στη Βουλή, σε αυτές τις ψηφοφορίες εσείς? Εμείς στους 11 μήνες δεν έχουμε ψηφίσει τίποτα άλλο από την απλή αναλογική. Και στο θέμα της παραπομπής Βαρουφάκη, είπαμε να ψηφίσουμε αρκεί να ξεκινήσει η έρευνα από το 2004. Αυτοί θέλανε μόνο το 2015 και γι' αυτό δεν ψηφίσαμε. Όλα τα άλλα νομοσχέδια που έχουν περάσει, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε αρκετά άρθρα, η Ένωση Κεντρών δεν έχει ψηφίσει τίποτα παρά μόνο την απλή αναλογική και διαδίδουν ότι ψηφίζουμε, λέει, τα πάντα. Υπάρχει μια κασάνδρα κατά της Ένωση Κεντρών εκπορευόμενη από το περιβάλλον του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος εκείνος έχει κάνει άξονα συμμαχικό με το Ποτάμι και με τη Φόφη. Γιατί τώρα για να φτάνει το Ποτάμι ένα κόμμα του 1% και να ψηφίζει υπέρ του μπόνους και η Φόφη ένα κόμμα του 4% να ψηφίζει υπέρ του μπόνους, αυτό δεν σας βάζει στη σκέψη σίγουρα την υποψία ότι έχουν κάνει ήδη συμφωνία με τον κύριο Μητσοτάκη? Για να κρύψουν λοιπόν αυτή τη συμφωνία, τη συνωμοσία που έχουν κάνει, που τελικό στόχο έχει την ανατροπή της κυβέρνησης, χρεώνουν εμένα ότι πάω προς το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ξέρουν ότι δεν θα πάω ποτέ. Εγώ ποτέ δεν έκανα στη ζωή μου λάθη. Εγώ σαν Βασίλης Λεβέντης, μπορεί να μην ήμουν τέλειος, μπορεί να άργησα να πάρω την ψήφο, αλλά τόσο μεγάλο λάθος να πάω να στηρίξω μια κυβέρνηση γκρεμιζόμενη, δεν θα το έκανα. Το ξέρει ο Μητσοτάκης. Αλλά τι κάνει? Έχει κάνει ο ίδιος συνωμοσία με τη Φόφη και με το Σταύρο και για να την κρύψουν, σαν τη σουπιά ρίχνουν μελάνι, να κρύψουν τη δική τους συνωμοσία και χρεώνουν εμένα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν θα φανεί αν εγώ πάω στο ΣΥΡΙΖΑ ή αν αυτοί, γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Μέν Σταύρος και η παρέα του θα εγκατασταθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχω καμία αμφιβολία, γιατί δεν θα κάνουν χαρακίρι να κατέβουν μόνοι τους με 1% δημοσκόπηση. Και η ΔΕ γεννηματά έχει το πρόβλημα Λοβέρδου και Βενιζέλου, που ήδη έχουν κάνει συμφωνία με το Μητσοτάκη. Και αυτοί επέβαλαν στη Φόφη να ψηφίσει κατά της απλής αναλογικής. Επομένως και το ΠΑΣΟΚ είναι υποδιάλυση. Είναι υποδιάλυση. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Φάνη Γρηγοριάδη από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ναι, κύριε Πρόεδρε, ομολογουμένως η Ένωση Κεντρών ως μια ήρεμη και ήπια φωνή όπως εσείς έχετε υποστηρίξει είναι ανοιχτή να ακούσει, είναι ανοιχτή να συνδιαλλαγεί. Ωστόσο, προηγουμένως είπατε, το είπατε και στο πρακτορείο FM πρόσφατα, ότι εδώ και 19 μήνες δεν έχει ψηφίσει κανένα νομοσχέδιο άλλο με το ΣΥΡΙΖΑ πλην της απλής αναλογικής. Και είναι φυσικό αυτό να ακούγεται ως μια αντίφαση. Πώς αργότερα θα συγκυβερνήσετε, θα έρθετε σε μια σύγκληση, ενδεχομένως αν σας ζητηθεί με κάποιο κόμμα, όταν εδώ και 19 μήνες δεν βρήκατε ένα νομοσχέδιο καλό από μια κυβέρνηση που ομολογουμένως δεν πνέεται και τα μένα απέναντί της. Ναι, ακούστε, εστήλαμε την ίδια νύχτα των εκλογών, απέστειλα στον κύριο Τσίπρα με κάθε καλή διάθεση 9 σημεία. Εκ των 9 σημείων απεδείχθη ότι απεδέχθη μόνο την απλή αναλογική, ήταν ένα από τα 9 και αυτό. Απεδέχθη μόνο, τα άλλα δεν, δηλαδή τις συντάξεις των πλουσίων, τις 80.000 συντάξεις των πλουσίων να καταργήσουμε που ζητώ, που έχουν εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ μηνιαίως από τόκους ή από άλλες πηγές, ενίκια κλπ. Δεν το έκαναν, που μπορούσαμε να κόψουμε τον έμφυα και να επαναφέρουμε τα επιδόματα αναπήρων, πολυτέκνων και μονογονικών μητέρων. Λοιπόν, δεν έκανε στις συντάξεις αποδεκτή την πρότασή μας και συνέχισε την οριζόντια χρέωση όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Ζήτησα στο δημόσιο να μπει μία κρυσάρα, να το πω έτσι, ένα κόσκινο, να βρούμε τους αργόμισθους. Καμία προσπάθεια δεν έκανε, γιατί προφανώς ο κ. Τσίπρας έχει αργόμισθο ακροατήριο στο δημόσιο. Ζήτησε ο αριθμός των βουλευτών από 300 να πάει 200, να μειωθούν τα έξοδα. Ούτε εκεί η συζήτηση, γιατί θα επαναστατήσουν, μου είπε στη συνάντησή μας, οι βουλευτές του. Ζήτησα οι 330.000 συνταξιούχοι που παίρνουν τρεις κύριες συνταξιέκαστος να συγχωνευτούν εις μίαν και να μην είναι πάνω από 1.500 ευρώ. Ούτε αυτό το έκανε συζήτηση. Δεν έκανε αποδεκτό τίποτα. Εμφανίστηκε λοιπόν μια ωραία πρωία με την απλή αναλογική. Επειδή για μένα η απλή αναλογική είναι το όραμα από νεαρός και ήταν το όραμα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, εγώ εκείνη την ώρα που μου το ανακοίνωσε ήμουν έτσι σαν, λέω, πατάω στα πόδια μου, έκανα έτσι, λέω, εγώ είμαι. Γιατί ξέρω ότι αυτά τα κόμματα που πλησιάζουν την εξουσία θέλουν μπόνους για να την πάρουν την εξουσία. Γιατί και ο Τσίπρας έχει 50 έδρες μπόνους τώρα και πήρε 147. Χωρίς τον μπόνους θα έχει 105-106 έδρες. Έρχεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός και μου ανακοινώνει ότι με 153 βλέπει δύσκολη τη διακυβέρνηση της χώρας και συμφωνώ μαζί σας που μάχεστε για οικουμενική, μου λέει. Έρχεται προς τις θέσεις μας. Εξεπλάγιν στην αρχή. Λέω, τι θέλει. Λέω, θα φανεί και από τη στάση σας αν εννοείτε αυτά που λέτε. Δηλαδή, αν αυτό που κάνετε το κάνετε μόνο για να κλείσετε τον δρόμο του Μητσοτάκη ή αν η εν γέννη στάση σας εφ' εξής είναι υπέρ της συνένεσης. Το μέλλον θα δείξει αν είστε ειλικρινείς, του το είπα. Εκείνος μου είπε ότι έχει αποκρισταλώσει την άποψη ότι για να έρθουν επενδύσεις και έχει συμφωνήσει απόλυτα μαζί μου ότι για να έρθουν επενδύσεις χρειάζεται μια κυβέρνηση 250 βουλευτών. Απλά τώρα η κυβέρνηση είναι στο μέσον, δεν θα κάνω, μου λέει, εκλογές αμέσως, θα ψηφίσουμε πρώτα την απλή αναλογική και σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά από 6-8 μήνες θα κάνουμε εκλογές, γιατί επειδή έχω βγει με μπόνους, όταν έχω μπροστά μου εκλογές χωρίς μπόνους, έχω ηθικό πρόβλημα. Αυτό μου είπε ο κύριος Τσίπρας. Εγώ τον πίστεψα και ήταν ειλικρινής σε αυτό. Δεν είδα όμως να προχωράει και εις άλλα. Και είδα πάλι μετά νομοσχέδια τώρα για την παιδεία με 153. Του λέω, μην ψηφίζεις άλλα νομοσχέδια με 153, εσύ και ο καμένος. Δώσε δείγμα νέο ότι αλλάζεις. Ότι γυρίζει σελίδα το παλιό και έρχεται το καινούργιο. Οπότε με όλες μου τις δυνάμεις θα βοηθήσω. Δεν θέλω ούτε υπουργεία ούτε τίποτα. Θα ηγηθώ εκστρατείας υπέρ της απλής αναλογικής και υπέρ του να φτιάξουν μια κυβέρνηση 3-4 κομμάτων, του λέω. Αλλά τώρα είδα, κάτω από την αρχομανία του Μητσοτάκη που σαν Μεσσίας θέλει να έρθει με 50 έδρες μπόνους, αφού τον βοήθησε και η Φόφη και ο Σταύρος, βλέπω να επιστρέφει και ο Τσίπρας
στο να ψηφίζει το 153 και σιγά σιγά να με χάνει. Τώρα ακούστε, υπήρξε δηλαδή ένας έρωτας ουσίας πολιτικής, που με τη στάση του τώρα και την επιστροφή σε ψηφοφορίες του 153, ο έρωτας σιγοσβήνει. Είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού να εκτιμήσει τι τον συμφέρει ιστορικά. Να γυρίσει να είναι όμηρος κάποιον παλιάς κοπής αριστερών του κόμματός του, ή να κάνει όντως στροφή και άνοιγμα προς δημοκρατικότερες αντιλήψεις. Είναι δικό του θέμα, εκείνος θα αποφασίσει. Το λόγο έχει ο κύριος Γιώργος Γρηγοριάδης από τον Αντένα και να ετοιμάζεται ο κύριος Βαγγέλης Πλάκας από τη Μακεδονία και τη Βιακατό. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστείτε με τον κύριο Τσίπρα. Θέλω να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι η χώρα είναι έτοιμη να πάει σε εκλογές και γιατί το ρωτώ. Σε περίπτωση μιας μάχης στο κοινοβούλιο για το εργασιακό, για παράδειγμα, που δεν συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό ή αυτόν τον αριθμό βουλευτών που χρειάζεται η κυβέρνηση. Εσείς τι θα κάνετε, θα τον στηρίξετε για να μην πάμε σε εκλογές? Και έτσι σας ρωτώ, η χώρα είναι έτοιμη για εκλογές? Σας ευχαριστώ. Ακούστε, η χώρα πάντα είναι έτοιμη για εκλογές νομικά. Οικονομικά καταστρέφεται αν γίνουν εκλογές, αν γίνονται κάθε 6 μήνες ή κάθε 1 χρόνο. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Ότι η χώρα θέλει πολιτική σταθερότητα. Δεν θέλει όλη την ώρα εκλογές. Λοιπόν, εάν ο κύριος Τσίπρας όμως χάσει το 153, νομίζω θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ζητήσει εκλογές. Υπάρχει βέβαια και η λύση της οικουμενικής κυβέρνησης, την οποία απορρίπτει πάρα πολύ ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπηρικισμένος με την αρχομανία των Μητσοτάκηδων. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι σαν τα φωκοσμήματα. Είναι νέος στην ηλικία, αλλά πολύ γέρος στις ιδέες. Ενώ έπρεπε να κάνει μια υπέρβαση και να θέλει να βοηθήσει, να βάλει πλάτη αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Καταλάβατε, εκείνος θέλει να έρθει εκείνος. Όταν έρθει εκείνος θα δει τι θα πάθει. Τι θα πάθει πρώτα απ' όλα μέσα στο κόμμα του, τι θα πάθει, όχι απ' έξω, κυβερνώντας. Κυβερνώντας θα βγει όλος ο λαός στο πεζοδρόμιο. Στο κόμμα του μέσα θα δείτε τι θα πάθει. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης καίει το χαρτί του. Ενώ αν έδινε πλάτη να φτιάξουμε μια οικουμενική κυβέρνηση, έχω την εντύπωση ότι θα έμενε στην ιστορία σαν ένα νέος άνθρωπος που πήρε το τιμόνι μιας δεξιάς συντηρητικής παράταξης, αλλά την έφερε προς αντιλήψεις δημοκρατικότερες. Θα έγραφε ιστορία ο κ. Μητσοτάκης, ενώ τώρα πάει στα χνάρια Αβέροφ, τέτοιων ανθρώπων που εγγράφησαν στην ιστορία αρνητικά. Το λόγο στον κύριο Βαγγέλη Πλάκα από Μακεδονία και Μακεδονία και τη Διακατό. Και να, ετοιμάζεται η κυρία Άννα Τσίμου από Βεργίνα TV. Είχαμε και θύματα. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Έχετε στη σημερινή συνέντευξη τύπου, αλλά και σε άλλες αφορμές, χρησιμοποιήσει πολύ σκληρή γλώσσα για τον κύριο Μητσοτάκη και μάλιστα με προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Είπατε πως είναι φω πριν από λίγο, έχει αρχομανία, είναι γέρος στις ιδέες του. Λίγα λεπτά πριν, για τον κύριο Τσίπρα, είπατε πως εμφανίστηκε, δείχνει πιο ώριμος και πιο σοβαρός. Και φυσικά επαναλάβατε πως έχετε τακτικές επικοινωνίες και του λέτε τις απόψεις σας κτλ. Επομένως, θεωρείτε πως είναι προτιμότερο για εσάς και μετά τις εκλογές μια εκλογική επικράτηση του κύριου Τσίπρα από ότι του κύριου Μητσοτάκη, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις? Πιστεύετε πως ο κύριος Τσίπρας είναι καλύτερος πρωθυπουργός από ότι θα μπορούσε να είναι ο κύριος Μητσοτάκης, κατά την άποψή σας? Για το λαό είναι το ίδιο άσχημοι και οι δύο. Από την ώρα που σας είπα προηγουμένως ότι είτε ξυπνήσουμε ένα πρωί και είναι ο Τσίπρας ή είναι ο Σαμαράς, το ίδιο θα έκανε. Θα κόβε μισθούς και ναι, ή ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, αλλά ο Σαμαράς υποτίθεται, δηλαδή, που εφάρμοσε πολιτική. Γιατί ο Μητσοτάκης θα λέει ότι θα τα κάνει, έχει άλλο μείγμα πολιτικής. Λοιπόν, ή ο ένας ή ο άλλος κόβουν συντάξεις και μισθούς και βάζουν φόρους. Δηλαδή, αυτά που κάνει ο Τσίπρας δεν θα μπορούσε να τα κάνει ένας δεξιός πρωθυπουργός? Κάλλιστα θα μπορούσε. Δεν υπάρχει διαφορά. Μεταφορά οριζόντια εις όλον τον κόσμο των βαρών. Αυτό από το 9 το ζούμε, το έκανε ο Παπανδρέου, ο Γιώργος, το έκανε ο... ποιος άλλος ήταν? Ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, και τώρα το κάνει και ο Αλέξης.
Η ερώτηση του κυρίου είναι αν προτιμάω τον Τσίπρα, τον θεωρώ καλύτερο. Εγώ δεν έχω προτιμήσεις. Δεν έχω προτιμήσεις. Σας είπα, ο Τσίπρας μίλησε με την καρδιά μου όταν έφερε την απλή αναλογική. Όταν σου λέει ο Μητσοτάκης, θα σου κλέψω κύριε Λεβέντη 5 έδρες, και το ίδιο σε όλα τα κόμματα, γιατί θέλω 50 έδρες κλεμμένες για να φτιάξω κυβέρνηση, αυτό προσβάλλει, είναι προσβολή για τον αρχηγό ενός κόμματος. Όταν του λες θα σου αφαιρέσω έδρες γιατί τις χρειάζομαι για σχηματισμό κυβέρνησης. Ο Τσίπρας ήρθε προς τις θέσεις μας. Γιατί θυμάστε και ο Κουρουμπλής ακόμη 20 μέρες πριν την ψηφοφορία μίλαγε για μπόνους 30 εδρών. Εκεί λοιπόν έδειξε ο Πρωθυπουργός ότι με ακολουθεί. Εγώ το τίμησα αυτό. Αλλά του ζήτησα του Πρωθυπουργού να μην ξαναψηφίσει νομοσχέδιο με 153. Να κάνει διαβουλεύσεις, να γίνουμε μια βουλή πιο όρημη, πιο υπεύθυνη. Επιστρέφει στο 153. Με χάνει. Διαισθάνομαι ότι θα με χάσει τελείως. Και θα γυρίσω στην πολύ σκληρή γραμμή. Εγώ δεν είχα άλλων υπολογισμών. Δεν ήθελα υπουργεία, δεν ήθελα ανταλλάγματα. Είδα έναν Τσίπρα που ακολούθησε σε ένα πολύ βασικό πράγμα την Ένωση Κεντρών. Αυτό το τίμησα. Τώρα το εγκαταλείπει μόνος του. Δεν έχω προτιμήσεις. Ό,τι θέλει ας γίνει. Αλλά τώρα σε εκλογές φαντάζομαι θα βγει ο Μητσοτάκης. Αποκλείεται να βγει ο Τσίπρας. Τα ποτάμια δεν γυρίζουν πίσω. Όταν βλέπετε διαφορές 10% δεν είναι εύκολο τώρα. Η κυρία Άννα Τσίμου από Βεργίνα TV και να ετοιμάζεται ο κύριος Δημήτρης Συρμάτσης από Θες Νιούς και Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχετε μια μακρά πορεία στον πολιτικό στίβο, για την ακρίβεια σχεδόν 30 ολόκληρα χρόνια. Όλοι μας θυμόμαστε, σας θυμόμαστε από τις τηλεοπτικές σας μαραθώνιες εκπομπές, όπου μετά από 30 ολόκληρα χρόνια δικαιωθήκατε και αυτή τη στιγμή βρίσκεστε μέσα στη Βουλή. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό το Σάββατο κατά την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς να αναφέρεται σε 5 βήματα εξόδου της χώρας από την κρίση. Σας ερωτώ λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, αν ήσασταν Πρωθυπουργός για μία ημέρα, ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα, κατά τη δική σας άποψη, που θα θέλατε να αλλάξετε σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πιστεύω τα εννιά σημεία είναι τα ουσιώδη για να βγει η χώρα, και ο Μητσοτάκης να βγει θα του στείλω πάλι τα 9 σημεία, του το είπα, του ιδίου. Τα ίδια 9 σημεία. Που είναι, σας είπα, να κόψουμε τις συντάξεις των πλουσίων, 80.000 συντάξεις, και δι' αυτού του τρόπου να κόψουμε τον ένφια εντελώς, να επαναφέρουμε το ΕΚΑΣ και τα επιδόματα πολυτέκνων, αναπήρων και μονογονικών γονέων, δηλαδή, ναι, μονογονικών οικογενειών. Αυτό είναι το ουσιώδες. Το άλλο είναι οι τρεις συντάξεις να συγχωνευτούν σε μία, είναι 330.000 περιπτώσεις, και να μην είναι καμία σύνταξη στην Ελλάδα πάνω από 1.500 ευρώ, γιατί τώρα είναι 3.078 ευρώ το ανώτερο πλαφόν του συντάξεων. Επίσης έχουμε 1.200.000 διπλές συντάξεις. Εκεί πρέπει επίσης να υπάρξει συγχώνευση εις μία και όριο πλαφόν ανώτερο το 1.500 ευρώ. Και μετά στο δημόσιο ζητούν οι ξένοι, έχουν τη διαίσθηση ότι στο δημόσιο κάτι συμβαίνει και έχουμε μεγάλα έξοδα. Αυτό έχουν αισθανθεί. Και βλέπουν επίσης ότι η μισθή είναι το 80% των δαπανών του δημοσίου. Η μισθή του δημοσίου είναι το 80% των δαπανών. Ενώ σε όλα τα κράτη είναι, ξέρω εγώ, 40-35% και τα άλλα είναι υλικοτεχνική υποδομή, είναι έξοδα πάγια. Εδώ έχουμε ένα 80% σε μισθούς. Εκεί λοιπόν οι ξένοι θεωρούν, και νομίζω δικαιολογημένα, ότι πρέπει να ερευνήσουμε μήπως υπάρχει μεγάλο ποσοστό προστατευομένων αργομίσθων. Εκεί ο Τσίπρας δεν ανοίγει συζήτηση, γιατί το ακροατήριό του είναι κυρίως από εκεί. Λοιπόν, αυτά θα έκανα εγώ. Θα έκανα κάποιες κινήσεις και επιπλέον όλες τις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι ξένοι. Για άνοιγμα επαγγελμάτων, για νέο φοροεισπρακτικό σύστημα, για εισαγωγή πλαστικού χρήματος που 1,5 χρόνο μετά τώρα. Γιατί χάσαμε 1,5 χρόνο? Χάνοντας, καθυστερώντας μία χρονιά, έχουμε 5 δις το χρόνο απώλειες μόνο από ΦΠΑ. 5 δις. Τι ψάχνει αλλού τα λεφτά, αφού μόνο στο ομολογεί ότι είναι 5 δις ετησίως μόνο από την μη εισαγωγή του πλαστικού χρήματος. Πρέπει όλες οι συναλλαγές πάνω από 200-300 ευρώ να γίνονται μέσω τραπέζης, μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Δεν το κάνουν. Κάτι τους εμποδίζει.
Τι τους εμποδίζει, ότι την ώρα που πάνε να κάνουν κάτι συναντούν μπροστά τους δικούς τους που θίγονται και πίσω. Το ίδιο και ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς δεν είναι κακός άνθρωπος. Θα ήθελε κι αυτός να αφήσει στην Πρωθυπουργία ένα καλό όνομα. Πηγαίνοντας όμως να ψάξει τις λίστες, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο, συναντούσε δικούς του. Και κάνανε πίσω. Το λόγο έχει ο κύριος Δημήτρης Συρμάτσης από Θες Νιούς και να ετοιμάζεται ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης από Focus FM. Κύριε Πρόεδρε, αριστερά στο βάθος. Σήμερα ξεκίνησε η σχολική χρονιά και γονείς αντιδρούν στην εκπαίδευση των προσφυγόπουλων στα ελληνικά σχολεία. Θέλω ένα σχόλιο σας για την πρόθεση των γονέων να προβούν ακόμα και σε καταλήψεις των σχολείων, καθώς και ποια είναι η δική σας θέση για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων. Ευχαριστώ. Είμαι αντίθετος με απεργίες, με καταλήψεις. Δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς αυτός σε ένα κράτος της Ευρώπης. Να ξέρετε ότι υπάρχει ένα κράτος που λέγεται Βέλγιο που έχει να γίνει απεργία πολλές δεκαετίες. Όχι γιατί δεν έχουν αξιώσεις, έχουν μεγαλύτερες αξιώσεις από την Ελλάδα, αλλά έχουν άλλα ήθη. Έχουν άλλους τρόπους. Την ώρα που προκυρήσει ένα σωματείο, ένα συνδικάτο, μία διεκδίκηση, τη μελετάει η κυβέρνηση με σοβαρότητα, γιατί ακριβώς θέλει να αποσοβήσει την απεργία και τη διαδήλωση. Δεν είμαι υπέρ των καταλήψεων. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Υπάρχουν κόμματα, υπάρχει Ένωση Κεντρών να μας στείλουν το αίτημα. Εγώ βροντάω όποτε θέλω το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού. Το βρόντιξα και σήμερα για τη Θάσο. Του λέω σήκω, πήγαινε στη Θάσο. Το βρόντιξα και για την Καλαμάτα προχθές. Του λέω εκεί κάτω πεθάναν άνθρωποι. Στείλε ένα κλιμάκιο αμέσως. Μετά διαπίστωσα ότι τους φερθήκανε άσχημα, τους βρίζανε στο κλιμάκιο. Δεν είναι και αυτό ωραίο. Οι υπουργοί πήγανε με μια διάθεση να καταγράψουν ζημιές. Λέει ήρθες με γραβάτα, του λέγει μια γυναίκα και το έβαζε ο Σκάι, ότι ήρθες με γραβάτα του υπουργού του Σπίρτζη. Δηλαδή αν πήγαινε ο Σπίρτζης με... πώς λέγεται αυτό το... με φόρμα αγκαρίας θα ήταν πιο χρήσιμο στην Καλαμάτα. Υπάρχει και καμιά φορά και του κόσμου έτσι η απρέπεια. Εντάξει, οι άνθρωποι συγχωρούνται γιατί χάσαν τις περιουσίες τους. Από Focus FM ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης και να ετοιμάζεται η κυρία Ευγενία Χατζηγεωργίου από το Κόκκινο. Πρόεδρε εδώ, καλησπέρα. Εδώ είστε. Πριν από λίγο είπατε ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και σχεδόν έχετε προεξοφλήσει την εκλογική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις επόμενες εκλογές. Αυτό ισχύει και για την Ένωση Κεντρών, διότι τον Ιούνιο το 4,5% και το 24% που είχατε εσείς ως πλέον δημοφιλής, από εκείνη την χρονική στιγμή όπου φαινόταν η συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει γίνει 12% για εσάς και 3,5% για την Ένωση Κεντρών. Και θα ήθελα να μου πείτε τι από τα δύο που θα σας παραθέσω, σε τι οφείλεται το πλήγμα αυτό στην Ένωση Κεντρών. Από την συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και όχι κατά με το ΣΥΡΙΖΑ, ή από την αθέτηση των δύο προεκλογικών βασικών εξαγγελιών της Ένωσης Κεντρών, όπως είναι η αποζημίωση, η επιχορήγηση κρατική του κόμματος και η εναλλαγή των στελεχών της Ένωσης Κεντρών στα έδρανα της Βουλής. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Βαραγιάννη για το ερώτημά σας. Εγώ καταρχάς δεν βλέπω πτώση, διότι όταν μας έβγαλαν 3,5 προχθές το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, ήταν 30% περίπου τα μη μετρούμενα. Επί του 70 πήραμε 3,5. Άρα με αναγωγή ήταν 4,70 η Ένωση Κεντρών. Ίσως δεν το προσέξατε ότι υπήρχε ένα 70% αδιάθετον και δεν είχε γίνει αναγωγή. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η δημοφιλία. Η δημοφιλία, ίσως όταν βγήκα στη Βουλή και υπερασπίστηκα τις συντάξεις του κόσμου, υπερασπίστηκα κάποια πράγματα, με είδανε σαν έναν άνθρωπο σωτήρα τους όλοι που μπορούσε να τους σώσω τις συντάξεις. Αλλά όταν πάμε λίγο παρακάτω και λέω να κόψουμε τις συντάξεις των πλουσίων, να κόψουμε το ένα, να κόψουμε το άλλο, ή όταν αρχίζει η προπαγάνδα Μητσοτάκη ότι θα πάω με το ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος παρασύρεται. Είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψει πολύ γρήγορα η εποχή που θα ξαναγίνω ο πρώτος σε δημοφιλία, τώρα με βγάλανε πέμπτο. Και είμαι σίγουρος ότι η Ένωση Κεντρών, επειδή είμαι και ο μόνος που δεν πλήρωσα ποτέ σε δημοσκοπήσεις, δεν έχω καμία επαφή με κανένα τους.
Γιατί μου είπε ένας, πώς θέλεις, λέει, να προχωράς. Οι άλλοι, λέει, πληρώνουν στις δημοσκοπήσεις, κύριε Βαραγιάννη. Έτσι με ενημέρωσε κάποιος. Δεν γνωρίζω αν είναι αληθές αυτό. Αλλά πάντως, εγώ τι πιστεύω. Πιστεύω ότι το, αυτό που παρουσιάσανε το 3,5 που με αναγωγή είναι 4,70 της Ένωσης Κεντρών, θα το φτάσω 12, σας το υπόσχομαι, ότι η επόμενη Βουλή θα είναι πολύ δύσκολο να μπει η κυρία Φόφη μετά από αυτό που έκανε και πρόδωσε την απλή αναλογική. Ο δε κύριος Μητσοτάκης που θα βγει, αλλά με έδρες 140-142. Δεν θα πάρει παραπάνω και θα έχει πρόβλημα. Δεν μου απαντήσατε για τις υποσχέσεις προεκλογικές. Για την κρατική επιχορήγηση προεκλογικές, και για ναι. τις εναλλαγές των στελεχών στην έδρα της Βουλής. Ναι. Οι προεκλογικές δεσμεύσεις για εναλλαγή των υποψηφίων βουλευτών ήταν μια θέληση δική μου, εγώ το πρότεινα σε όλους, γιατί ακριβώς ήθελα να εξισώσω όλους τους υποψηφίους. Δεν ήθελα να είναι, γιατί πολύ δύσκολο να πω πρώτος είναι εσείς και ο άλλος είναι δεύτερος, είναι τρίτος, είναι τέταρτος. Εισερχόμενος στη Βουλή είδα ότι ένας βουλευτής θέλει ένα μεγάλο διάστημα για να μάθει τις δικαιοδοσία του, τις αρμοδιότητές του. Και ότι αν το έκανα αυτό θα ήταν εις βάρος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Αυτή δεν ήταν υπόσχεση προς την κοινωνία, ήταν εσωτερική υπόσχεση του κόμματος και νομίζω πίστηκαν όλοι. Τώρα έχουν τελειώσει αυτά, υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες. Το άλλο για την κρατική χρηματοδότηση είπατε. Για την κρατική χρηματοδότηση, να γνωρίζετε. Ναι, κάτι πολύ ενδιαφέρον στο την κρατική χρηματοδότηση την βάζουμε στο λογαριασμό του κόμματος στο τραπεζικό και δεν έχουμε κάνει ακόμη χρήση. Η κυρία Ευγενία Χατζηγεωργίου από το Κόκκινο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γιώργος Χατζηλίδης από Ναυτιμπορική. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εκτίμησή σας, πώς κρίνετε το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη για την οικονομία. Θεωρείτε πως αποτελεί μια εφικτή εναλλακτική λύση για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Ευχαριστώ. Ακούστε, το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη βασίζεται σε πλεώνασμα 2% και ρυθμούς ανάπτυξης 4%. Για να επιτευχθούν αυτά πρέπει να έρθουν νέες επενδύσεις. Νέες επενδύσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, γιατί κυβερνούσε πριν ένα χρόνο, ότι νέες επενδύσεις δεν έφερε. Και έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι νέες επενδύσεις θα έρθουν μόνο από μια ισχυρή κυβέρνηση, με πολιτική σταθερότητα, δηλαδή άνω του 200 οι βουλευτές που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Άρα αυτό που μένει για τον κύριο Μητσοτάκη είναι η συνέχιση των αμαρτιών της οικογένειάς του, να είναι αρχομανής, τίποτα άλλο. Απόδειξη ότι θα έρθει, λέει ότι θα έχει κοστολογημένο πρόγραμμα. Οπότε σας παραπέμπω να πηγαίνετε να πάτε να γελάσετε με την κοστολόγησή του. Ο κύριος Γιώργος Χατζηλίδης από την Ναυτιμπορική και να ετοιμάζεται ο κύριος Νίκος Οικονόμου από τη Δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Είστε ευχαριστημένος από τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση για την πάταξη φοροδιαφυγής και μπορείτε να μας πείτε και εσείς δύο-τρεις σχετικές προτάσεις που να έχουν γρήγορο και πρακτικό αποτέλεσμα. Εκείνο το οποίο θέλω οπωσδήποτε είναι να επανέλθουν τα χρήματα στις τράπεζες. Και αυτό μπορεί να γίνει με μια φορολόγησή τους κατά ένα 12-15% από το εξωτερικό. Εκεί προσβλέπω μεγάλη βοήθεια προς τις τράπεζες και οι τράπεζες με τη σειρά τους θα χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Είναι πολύ ουσιώδες αυτό. Η φοροδιαφυγή, ξέρετε, τι άλλο να κάνουμε για τη φοροδιαφυγή. Αντί να προχωράει ο έλεγχος στις λίστες που είναι πολύ δύσκολος και συναντά νομικά εμπόδια, να γινόταν ένα νομοσχέδιο να πάρει η Ελλάδα 15% και να επιστρέφουν τα χρήματα και να πάβει η ποινική δίωξη των παραβατών. Αυτό νομίζω πρέπει να πείσουμε και τους ξένους, ότι είναι η μόνη λύση. Γιατί για να παλεύουμε για 2 δις, αυτή η λύση μπορούσε να αποφέρει μέχρι και 7 δις αν γινόταν, γιατί είναι πολλά τα χρήματα. Ο κύριος Νίκος Οικονόμου από τη Δημοκρατία και να ετοιμάζεται ο κύριος Βαγγέλης Στολάκης από την εφημερίδα Καρφίτσα. Κύριε Πρόεδρε, έχετε πει στο παρελθόν αρκετές φορές. Πώς? Έχετε πει στο παρελθόν αρκετές φορές θετικά σχόλια για την κυρία Μέρκελ. Γιατί. Για την κυρία Μέρκελ. Ναι. Που δεν είναι και ιδιαίτερα αγαπητή στην Ελλάδα. Έχετε μετανιώσει για κάποια από αυτά που έχετε πει στο παρελθόν και τι απαντάτε σε μια εκτίμηση που υπάρχει στον κόσμο και την οποία κάπως την επιβεβαιώσατε σήμερα στην εισήγησή σας,
ότι πολλές φορές υπερθεματίζεται από αυτά που ζητάνε οι ξένοι, δικαιολογώντας τα και ασκώντας πολύ μεγάλη κριτική στους Έλληνες. Εγώ κάνω κριτική στην Ελλάδα που δεν κάνουμε τα προαπαιτούμενα και τις μεταρρυθμίσεις. Και ξέρουμε μόνο να ζητούμε, να διεκδικούμε. Θα διεκδικούσαμε με πολύ μεγαλύτερη δύναμη και ένταση αν είχαμε εκπληρώσει εμείς τις δικές μας υποχρεώσεις. Η κυρία Μέρκελ, από ό,τι ξέρετε, είναι δεξιό κόμμα. Δεν είναι κόμμα του κέντρου. Επομένως, καμία φιλική σχέση δεν έχω με την ίδια. Εκτιμώ όμως ότι στο θέμα λόγου χάρη των προσφύγων, προτίμησε να χάσει δύναμη και να κερδίσουν οι ακροδεξιοί για να στηρίξει τη συμφωνία με την Τουρκία, η οποία αυτή η συμφωνία, αν εφαρμοστεί, σώζει την Ελλάδα. Δηλαδή βλέπουμε μία Μέρκελ η οποία επιμένει στο να τηρήσει η Τουρκία τα συμφωνηθέντα. Αν δεν το είχαμε αυτό, ξέρετε τι θα συνέβαινε εδώ και τι καραβάνια θα ερχόντουσαν. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Ο αντίπαλός μας, όποιος και αν είναι, αν κάνει κάτι καλό, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Τι ζητάει η Μέρκελ? Να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Ζημιά μας θα είναι αν κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις? Δηλαδή η Πορτογαλία που τις έκανε εν πωλής, η Κύπρος, η Ιρλανδία, όλοι αυτοί που τις κάνανε έχασαν. Εμείς τι κέρδος έχουμε να κάνουμε καμπάνιες κατά των Γερμανών? Παλαιότερα κάναμε έξω από την Αμερικανική πρεσβεία κάθε μέρα μία διαδήλωση και πετάγαμε γιαούρτια, κάναμε τέτοια. Παλιά μετήχα και εγώ σαν νεαρός. Κερδίσαμε τίποτα? Τι κερδίσαμε? Όταν ήρθε η ώρα για τα Σκόπια, οι Αμερικάνοι πήγανε με τους Σκοπιανούς και όχι με την Ελλάδα. Αυτό πετύχω. Και ρώτησα γερουσιαστές, λέω, γιατί ρε παιδιά? Λέει, μα εσείς κάνετε κάθε μέρα από μία διαδήλωση έξω από την πρεσβεία. Ο κύριος Βαγγέλης Στολάκης έχει το λόγο από την εφημερίδα.